ανακοινώθηκαν στη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εσείς νιώσατε άβολα με όλη αυτή την ιστορία? Θεωρείτε ότι σας αδικήσανε? Να σας πω... Γιατί είδα πολλά πειρά και από τη Βουλή και από εφημερίδες και από εμάς όλους. Θεωρείτε ότι είχατε το λιγότερο μερίδιο ευθύνης και αδικηθήκατε? Να σας πω... Αν υπήρχαν ευθύνη. Να σας πω, το ζήτημα ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια αποτυχία της αστυνομίας, η οποία ήταν εμφανής. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να μπορούμε να το κατηγοριοποιήσουμε ως κάτι διαφορετικό. Το είδαμε όλοι να συμβαίνει, ήταν λυπηρό. Για μένα το σημαντικό είναι πώς προχωρούμε και διορθώνουμε αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή διορθώνουμε το τι προκάλεσε αυτά τα φαινόμενα και διορθώνουμε παθογένειες οι οποίες συσσωρεύτηκαν εδώ και χρόνια στην αστυνομία. Και να σας πω και κάτι άλλο. Βλέπουμε ότι αυτή η έξαρση της βίας, ούτε αυτή είναι κυπριακό φαινόμενο. Φτάσαμε στο σημείο στη Σουηδία να λέει θα κατεβάσουν το στρατό στους δρόμους, διότι έχουν 30.000 άτομα που ανοίγουν σε μέλη συμμοριών και δεν μπορούν να τους ελέγξουν. Είδαμε στη Βρετανία ούτε πριν ένα μήνα να παραδίδουν τα όπλα τους οι αστυνομικοί που οπλοφορούν. Λένε εμείς δεν συνεχίζουμε την αστυνόμευση. Είπε ο στρατός είναι εδώ να βοηθήσει. Ακριβώς. Και φτάνουμε σε φαινόμενα. Είναι, αν θέλετε, έτσι ένα κύμα βίας που είναι παντού και πρέπει έτσι λίγο να το σκεφτούμε και πιο ληστικά. Και αυτή είναι, αν θέλετε, η δουλειά του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αλλά από την άλλη μεριά, η δουλειά της αστυνομίας είναι επιχειρησιακά. Το πώς. Δηλαδή, εμείς βάζουμε τους στόχους που έχουν να κάνουν με την πολιτική της κυβέρνησης και την πολιτική του Υπουργείου, και μετά είναι η δική τους δουλειά το πώς ακριβώς θα το εφαρμόσουν. Δεν είναι η δουλειά ούτε της Υπουργού ούτε του Προέδρου να σκεφτούν το πώς. Εμείς πρέπει να τους δώσουμε τα εργαλεία ως Υπουργείο, να τους στηρίξουμε εκεί που χρειάζεται στήριξη, να υποπτεύσουμε το τι συμβαίνει και το πλάνο που θα μας παρουσιάσουν. Και αυτό ακριβώς θα κάνουμε τις επόμενες εβδομάδες, γιατί για την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, απλώς για ένα οριστικό σε πιο λεπτομερή βάση αυτά που ήδη του έχουμε παρουσιάσει και από τη συνεδρία του Τρόδου στις 25 του Αυγούστου, που είχα παρουσιάσει ως μέρος του πλάνου του Υπουργείου μου το νέο πλάνο αστυνόμευσης και τις προτεραιότητες αναδιοργάνωσης της αστυνομίας. Είναι ένα project που τρέχει εδώ και αρκετό καιρό. Εγώ λέω πρέπει να βλέπουμε μπροστά. Η κριτική πάντοτε θα υπάρχει, είναι μέρος της πολιτικής. Αν κάποιος δεν μπορεί να ανοιχτεί την κριτική, δεν θα έπρεπε να είναι στην πολιτική ζωή. Και επίσης ότι λάθη θα γίνονται. Το σημαντικό είναι να τα διορθώνουμε. Να βλέπουμε ακριβώς πού πήγαμε λάθος και γιατί, και να προσπαθήσουμε να τα διορθώνουμε. Μια κουβέντα, πεςτε μου, για τα εξώδικα. Συμφωνείτε κι εσείς να έχουμε αλλαγή των εξωδίκων από τις κάμερες τροχέας? Κοιτάξτε.